Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Άλλο ένα vlog ξεκινάει, vlog περιπέτεια σήμερα. Τρελή περιπέτεια είμαι σίγουρη, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα και πραγματικά δεν έχω ιδέα τι θα γίνει με την πτήση και πώς θα αντέξω μέσα στο αεροπλάνο, έχω τρελαθεί μόνο στη σκέψη. Τέλος πάντων, θα δείξει. Λοιπόν, είμαι στο αεροδρόμιο, οπότε με λίγα λόγια πάω, γιατί φοβάμαι ότι θα αργήσω τώρα. Τώρα με έχει πιέσει αυτή η φάση, ενώ έλεγα χθες εντάξει μωρέ θα φύγω τάδε ώρα. Έχω ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα και πάλι έχω αγχωθεί. Και καλύτερα που ξεκίνησα νωρίτερα, γιατί? Γιατί μπέρδεψα τα πάρκινγκ. Έκλεισα πάρκινγκ, αλλά έκλεισα λάθος πάρκινγκ. Και θα έρθω τώρα και τώρα πρέπει να βγω, να συντονιστώ, να δω σε ποιο πάρκινγκ είμαι. Είμαι πάλι σε μικρής διάρκειας, αλλά είμαι σε άλλο πάρκινγκ μικρής διάρκειας. Δεν ξέρω πώς το κατάφερα. Je ne sais pas écrire ce manque de toi. Un coin tranquille, peut-être une île, vie indocile. La nuit défile dans mon exil. Un coin tranquille. Φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη και όλα καλά με την πτήση. Δεν κούνησε, παρόλο που φύσαγε πάρα πολύ. Πήγε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, έκανε τα αυτά του, αλλά οκ. Τώρα έχω καθίσει εδώ στο Τερκενλί, στην έξοδο. Έχει ένα Τερκενλί να κάτσω να φάω, γιατί πριν την πτήση δεν θέλω να τρώω τίποτα. Οπότε θέλω να καθίσω να φάω, να πάρω το χρόνο μου, να φύγω, να πάω στο κέντρο, να κάνω τη δουλειά που είναι να κάνω. Και μετά θα πάω να βάψω τα μαλλιά μου. Γιατί είναι μια τέλεια ευκαιρία που θα έρχομαι, έτσι κι αλλιώς στη Θεσσαλονίκη κάποιες φορές μέσα στο χρόνο. Τώρα είναι η αρχή και έρχομαι πολύ συχνά, πιο μετά θα έρχομαι πιο αραιά. Αλλά που θα έρχομαι, θα βάφω τα μαλλιά μου εδώ για όσο χρονικό διάστημα τέλος πάντων έρχομαι. Σε ένα κορίτσι το οποίο, αν με αφήσει, να σας πω, γιατί εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί η κοπέλα να μην θέλει να βγει στην κάμερα. Δεν ξέρω, θέλω να πάρω την αδειά της πρώτα. Θα σας πω γιατί είμαι έτσι τόσο χαρούμενη και γιατί βάφω τα μαλλιά μου εδώ. Θα, βασικά θα καταλάβετε όσες με ξέρετε και ξέρετε ποια είναι η αγαπημένη μου ξένη Instagrammer. Θα καταλάβετε γιατί. Αυτά, σας φιλώ για την ώρα να φάω και τα λέμε μετά. Didn't think it'd go this fast. Bye to this house we thought. Εδώ μεταξύ λισομανάει ο άνεμος και έχει και ψοφόκριο εδώ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αύριο, από ό,τι κατάλαβα, όλο αυτό θα μεταφερθεί Αθήνα. Οπότε δύο μέρες θα το ζήσω. Τέλος πάντων, πάω να κάνω τη δουλειά μου. Και μετά πάμε να δούμε ωραία πράγματα εδώ. Τελείωσα τη δουλίτσα μου. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε μαλάκια εδώ στο κορίτσι. Εδώ το ντροπαλό μου το κορίτσι. Γεια σας! Η Ντέπη, όχι μας λένε Ντεσπίνα. Η Ντεσπίνα. Θα σας πω σε λίγο γιατί. Λοιπόν, αυτό το κορίτσι και τα μαγικά του χέρια την ακολουθώ στο Instagram 7 χρόνια, 8 χρόνια, δεν ξέρω. Τα ξέρω. Δεν είχαμε βρεθεί ποτέ γιατί το κορίτσι εργάζεται στην Αγγλία, στο Λονδίνο συγκεκριμένα. Θα σας βάλω το προφίλ σας από το Instagram κάτω στο description box να μπείτε, να δείτε και θα καταλάβετε γιατί. Αφού θα ανέβαινα που θα ανέβαινα Θεσσαλονίκη, ήρθε και στη Δέσποινα. Ήρθε! Εδώ στο γλυκό μου το κορίτσι. Λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στη Δέσποινα. Θες να μας πεις τι κάνουμε εδώ στα μαλλιά? Κάνουμε reverse μπαλαγιάζ. Ωραία. Το οποίο, τι σημαίνει, κάνουμε matching το φυσικό χρώμα της ρίζας. Ωραία. Και τοποθετούμε κάθετα ομοιόμορφα σε μορφή μπαλαγιάζ
την απόχρωση του φυσικού κάτω για να πάρουμε το blockiness που υπάρχει και ό,τι άλλο θέλουμε να σβήσουμε ομοιόμορφα, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να δημιουργήσουμε ένα όμορφο μπαλαγιάζ με το σωστό placement εκεί που πρέπει να είναι. Ωραία, τέλεια. Πάρα πολύ. Δουλεύουμε σε στάδια για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε τα χρώματα όσο πιο δυνατόν γίνεται, για να μην υπάρχει αυτή η αλλίωση, γιατί θα υπάρξει κάποια αλλίωση με τα σαμπού, γιατί τα λούζουμε τα μαλλιά μας. Οπότε δουλεύουμε σταδιακά για να δούμε πώς αντιδράει το μαλλί με τα χρώματα και όταν θα είμαστε έτοιμες ότι τα χρώματα θα σταθεροποιηθούν εκεί που θέλουμε, τότε θα πάμε να κάνουμε τον μπαλαγιάζ. Ωραία. Τέλεια. Πάμε να αρχίσουμε. Μου θυμίζω ένα καρτούν, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο είναι. Είναι μια ξανθιά που πάνε τα μαλλιά της γυρισμένα προς το κάτω. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τώρα ποια λέω. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχει τελειώσει η Δέσποινα το πλέξιμο, κυριολεκτικά πλέξιμο. Παίρνει τη ντούφα και κάνει πλέξιμο, κανονικότατο. Και σε λίγο θα πάμε στο λουτήρα να βγάλουμε τα πίσω. Και αν δεν υπομονώ να δω το αποτέλεσμα, να δω αν έχει γίνει ακόμα πιο ψυχρό από ό,τι ήταν την προηγούμενη φορά. Okay, έρχομαι. Α, ξεχωρίζεις τα άβαφα πρώτα. Ναι, για να μην πάει το σκούρο χρώμα πάνω και το απορροφήσει. Okay. Πάντα χωριστά. Έλεγα εδώ τώρα στη Δέσποινα ότι έχω ξυπνήσει τις 4 για να έρθω στη Θεσσαλονίκη και εδώ χαλαρώνω τώρα και θα κοντεύει να με πάρει ύπνος. Γιατί ξέρω. Κοιμηθώ κιόλας. Αυτή είναι η καλύτερη ώρα. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε και με το γλωσσάκι, μου έχει κάνει άλλο γκλος στη ρίζα και άλλο γκλος στις άκρες. Κοιτάξτε. Δείτε εδώ μαλλούρα που μου έχει κάνει η Δέσποινα. Εντάξει, δείτε εδώ. Είναι ακριβώς αυτό που θέλω. Είναι το φυσικό μου μαζί με ξανθά. Και τώρα την επόμενη φορά που θα έρθω, απλά λίγο θα τα τονίσουμε. Αν και η Δέσποινα μου λέει να μην τα ανοίξω άλλο. Αλλά ένα τσίκι. Προς το παρόν. Ένα τσίκι, έτσι μικρούλι. Αλλά είναι, εντάξει, δείτε εδώ πέρα πόσο ωραία είναι και πόσο φυσικά βγαίνει. Μέσα από το... Βασικά δείτε την ένωση που σας δείχνω, καλά αλλού ντελού. Δείτε το φυσικό μου, τι ωραία που έχει ενωθεί με όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, τέλεια. Γυαλίζουνε, μοσχομυρίζουνε και είμαι έτοιμη για την επιστροφή μου στην Αθήνα. Με πέρλα μπρομαλή. Με Θεσσαλονικιώτικο αέρα. Έτσι, μπράβο. Πρέπει λίγο έτσι να κολλήσω στυλ Θεσσαλονικιάς. Λοιπόν, έχω έρθει στο κόσμος. Έκατσα να φάω, τραβάω με κάμερα, δεν ξέρω τι θα μου πούνε αυτή τη φορά που τραβάω με κάμερα, ελπίζω όχι. Και πήρα να φάω από το λάδι και ρίγανη. Φαίνεται τέλειο. Didn't think it'd go this fast. Παιδιά, το κόσμο είναι πανέμορφο. Κάθισα, έφαγα. Πάρα πολύ ωραία. Χορταστήκα. Πολύ ωραίο φαγητό. Εν τω μεταξύ, πάω στο μαγαζί και να παραγγείλω και πήγα να τους πω δύο καλαμάκια.
Και όταν έφτασα στο ταμείο και λέγα, όχι καλαμάκι, όχι καλαμάκι, ξυλάκια, ξυλάκια, πες. Λέω, ένα με πίτα γύρω το πατάτα. Και δεν πήρα ποτέ καλαμάκια. Πήρα από τη λιχτό τέλος πάντων. Στο κόσμο τώρα, παιδιά, δεν ξέρω. Για κάποιον λόγο με έχει πιάσει μια φοβία και δεν μπορώ να τραβήξω. Σε κάποια φάση έβγαλα την κάμερα και ξαναείδα έναν κύριο security και ξαναμαζεύτηκα. Και λίγο δεν ξέρω, φοβάμαι να σας δείξω. Πάντως είναι πανέμορφο. Είναι πάρα πολύ όμορφο εμπορικό. Βρίσκεις τα πάντα. Έχει εκεί πέρα και μια γωνίτσα μέσα, ένα ειδικό χώρο για φαγητό κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο και έχω χρησιμοποιήσει κάτι καρέκλες ωραίες. Αλλά φοβάμαι γιατί οι κύριοι μαλώνουν και δεν θα το αντέξω. Την προηγούμενη φορά δεν ήμουν και μόνη μου. Ήταν και ο ανιψιός μου μαζί και τρόμαξα με παρέα. Είχα κάποιον τέλος πάντων. Τώρα είμαι μόνη μου και δεν θέλω με τίποτα. Εν τω μεταξύ, εγώ κάνω βόλτες στο εμπορικό γιατί περιμένω να περάσει η ώρα να πάω στο αεροδρόμιο. Και επειδή καθόμουν σε ένα μέρος σκοτεινό, μόλις συνειδητοποίησα τώρα που σηκώθηκα έτσι να περπατήσω να κάνω καμιά βόλτα, είναι 7.30 και ακόμα έξω είναι μέρα. Απίστευτο, έτσι. Αυτό μου αρέσει. Είναι το μοναδικό πράγμα που μου αρέσει τους θερινούς μήνες, ότι κρατάει περισσότερο ημέρα. Και το απολαμβάνω, να σας πω την αλήθεια. Πήρα και κάτι μικρό για τον Αλέξανδρο, να του πω και ένα δωράκι, θα γυρίσω. Γιατί το θέλει το κάτι της, το δεν μπορεί. Ήρθε η ώρα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε πως κουνιέται η κολόνα αυτή εκεί. Έχει έξω τρελό αέρα. Νομίζω ότι είναι χειρότερα από το πρωί που ήρθα. Πάντως το πρωί παρόλο που είχε αέρα δεν κούνησε. Κοιτάξτε πως κουνιέται εκεί η κολόνα. Έχω έρθει στο αεροδρόμιο και έχω πάθει το εξής. Μου έπεσε το μπουφάν στο πάτωμα της τουαλέτας. Όσες γνωρίζετε τον ψυχαναγκασμό μου, έχετε καταλάβει κατευθείαν τώρα ότι θα πάω με το κοντομάνικο Αθήνα, έτσι, και καλά εδώ τώρα είμαι με Aegean, οπότε λογικά θα έχει αυτό το τη φυσούνα, πώς λέγεται. Εκεί μετά από το αεροδρόμιο μέχρι το αμάξι, τι θα κάνω, δεν ξέρω, το έχω βάλει εδώ πέρα τώρα, εξορία τον μπουφάν, να με κουμπάει, να μην το κουμπάω και να μην με κουμπάει. Τέλος πάντων, λοιπόν, καθίστε να σας δείξω τι πήρα στον Αλέξανδρο, κάτι που του αρέσει πάρα πολύ. Από Tiger, έχει Tiger στο κόσμο και του πήρα αυτό εδώ το φανάρι το οποίο ανάβει και όλες. Κοιτάξτε, έχει και κόκκινο και πορτοκαλί και πράσινο. Κοιτάξτε. Καλά, θα τρελαθεί, είμαι σίγουρη. Γιατί του αρέσει το αγαπημένο του παιχνίδι, είναι τα αυτοκινητάκια. Και του πήρα και αυτή εδώ την ταινία που είναι σαν δρόμος. Το βλέπετε. Θα το βάλω πάνω στο τραπεζάκι του και θα του κάνω έτσι διάφορους δρόμους για να μπορεί να οδηγάει. Θα του αρέσει πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι θα ξετρελαθεί. Λοιπόν, άλλη μια μέρα στη Θεσσαλονίκη έφτασε στο τέλος της. Είμαι πολύ χαρούμενη που τις δύο από αυτές τις φορές που έχω έρθει στη Θεσσαλονίκη το έχω συνδυάσει και με το να πηγαίνω στη Δέσποινα να βάφω τα μαλλιά. Τη Δέσποινα την ακολουθώ στο Instagram από το 2017 που την είδα από τη Λίδια Μίλεν που της βάφει τα μαλλιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και είχα ενθουσιαστεί που είναι Ελληνίδα. Και τέλος πάντων κατάφερα να την πείσω να έρθω να μου βάψει τα μαλλιά. Ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω την τεχνική της. Ήθελα πραγματικά έτσι να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Και ήρθα γιατί ήθελα πλέον να βγάλω τις πιο θερμές αποχρώσεις από τα μαλλιά μου. Ήθελα τις πιο ψυχρές. Και αυτό προσπαθούμε τώρα να κάνουμε. Να αφαιρέσουμε τις θερμές για να έχω πιο ψυχρές. Έτσι, με θέλω με πιο ψυχρές αποχρώσεις τώρα. Όπως βλέπετε, έχει αρχίσει και γίνεται εδώ πέρα. Τώρα την επόμενη φορά που θα έρθω θα κάνουμε και ανοιχτές, οπότε θα δείξει ακόμα περισσότερο. Και έτσι τις δύο αυτές φορές που, όχι τις άλλες φορές που ήρθα μόνο για τη δουλειά που έπρεπε να έρθω στη Θεσσαλονίκη, τις δύο φορές που έχω έρθει και για τη Δέσποινα, νιώθω ότι έχω κάνει έτσι μια τρέλα και νιώθω ότι μου αρέσει και έτσι μου έχει ανεβάσει τη διάθεση αυτό που έχω κάνει, που φεύγω μόνη μου, πάω το ταξίδι, κάνω και κάτι για μένα πέρα από τις δουλειές μου, δηλαδή βάφω τα μαλλιά μου, γνώρισα και τη Δέσποινα και γνωρίζω και τη Θεσσαλονίκη σιγά σιγά. Κάποια στιγμή θα πάρω απόφαση να νοικιάσω και αμάξι για να μπορέσω να δω και το κέντρο. Κάποια στιγμή θα το πάρω απόφαση να μείνω και ένα βράδυ. Τέλος πάντων, θα δούμε σιγά σιγά. Τώρα για την ώρα θέλω να γυρνάω στον Αλέξανδρο γρήγορα. Εδώ τώρα βλέπω την κολόνα που κουνιέται και τρελαίνομαι, παιδιά. Να δω τι θα κάνουμε. Με καθυστέρηση μπήκαμε στο αεροπλάνο. Φυσάει σαν τρελό. Νομίζω ότι θα βάλω τα κλάματα τώρα. Έτσι νομίζω. Και πάλι είμαι μόνη μου εδώ μεταξύ. Δεν με κάνει κανείς παρέα.
Έφτασα. Έφτασα. Εγώ έπαθα μια λαμπή. Δεν το πιστεύω αυτό που έχω κάνει. Όταν έχεις ξυπνήσει από τις 4 η ώρα το πρωί, έχεις πάει Θεσσαλονίκη, έχεις κάνει δουλειά στο κέντρο, έχεις φύγει, έχεις πάει, έχεις πάψει μαλλί και δεν έκανα και ντεκαπάζ, που να έκανα και ντεκαπάζ δηλαδή. Ξέχασα την κάρτα πάνω στο μηχάνημα, πήρα τα ρέστα κανονικά και ξέχασα την καρτούλα πάνω στο μηχάνημα. Κυρία έφυγα, σαν να μην συμβαίνει ποτέ αυτό. Τέλος πάντων, σας αφήνω για την ώρα και θα σας ξαναδώ πάλι αύριο. Σας φιλώ για την ώρα. Βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα. Έχω ξυπνήσει από τις 7. Δεν ξέρω πώς το έχω καταφέρει αυτό, αλλά για ακόμα μια φορά έχω ξυπνήσει από τις 7. Έχω καθίσει εδώ γιατί θέλω να σας δείξω κάποια πράγματα τώρα για το Πάσχα, που είμαι σίγουρη θα τρελαθείτε και σίγουρα θα σας δώσω ιδέες και θα σας βγάλω από πάρα πολύ κόπο. Εγώ ας πούμε βγήκα μπαίνοντας στο e-shop του Life Likes να δω για λαμπαδούλες. Βγήκα από τον κόπο γιατί θα σας μιλήσω στο τέλος του βίντεο γι' αυτό, γιατί πέρα από τις λαμπάδες που θέλω να σας δείξω τώρα θέλω να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Ο Αλέξανδρος πριν λίγες ημέρες, όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, θα δείτε ότι έκανε ένα χειρουργείο και επειδή τη γιατρούλα μας την αγαπάμε πάρα πολύ, έτσι τη λέει ο Αλέξανδρος, η γιατρούλα, έψαχνα όλες αυτές τις ημέρες να βρω ένα ωραίο δώρο, αλλά δεν ήξερα τι. Λουλούδια δεν ήθελα. Δεν ήθελα κάποιο σαν αυτά που βάζουν όλοι που λένε στην καλύτερη γιατρό κλπ. Και όταν μπήκα να ρίξω μια ματιά τι λαμπάδες έχει για να πάρω για τους δικούς μου, για εμένα και να δείξω και σε εσάς, έπεσα πάνω σε αυτή τη λαμπάδα και έπαθα πλάκα και βρήκα το δώρο που θα δώσουμε στη γιατρούλα μας σε λίγες μέρες που θα πάμε να δει τον Αλέξανδρο πώς τα πάει. Κοιτάξτε, είναι θέμα γιατρού. Πάρα πολύ ωραία, θα ανοίξω να σας τη δείξω. Εν τω μεταξύ, εννοείται για ακόμα μια φορά, είναι τέλειες οι συσκευασίες από Life Likes, γιατί είναι έτοιμες και δεν χρειάζεται να παιδευτείτε, να ψάχνετε, να τις φτιάξετε. Κοιτάξτε τι όμορφες που είναι. Είναι ελληνικές, χειροποίητες και μοσχομυρίζουν. Γιατί είναι και αρωματικές και δεν είναι το κλασικό το απλό του κερί. Βλέπετε, είναι αυτό το έτσι ιδιαίτερο το κεράκι. Θα σας δείξω και άλλα σχέδια τώρα. Θα σας δώσω και εκπτωτικό κωδικό. 15% έκπτωση. Αν θέλετε είτε να ψωνίσετε από εδώ, είτε από το κατάστημα στο Νέο Κόσμο, είτε από το pop-up κατάστημα στο River West. Και πάμε να σας δείξω έτσι λίγο γρήγορα όλες τις λαμπαδούλες που εγώ επέλεξα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τον Super Αλεπουδάκο. Να, τόσο εδώ. Και έχουμε και τον Ντίνο τον Δεινόσαυρο, γιατί έχουν και ονόματα παρακαλώ. Δεν είναι απλές οι λαμπάδες από Life Likes. Κοιτάξτε πόσο όμορφες είναι. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα μια λαμπάδα με πάντα. Είδατε, μπορεί να μείνει το καδράκι, να το κρεμάσετε στο δωμάτιο του παιδιού σας και το παιδάκι σας θα πάει με λαμπάδα στην εκκλησία που θα έχει πάνω κάτι. Αυτό μου αρέσει. Δεν μου αρέσουν οι λαμπάδες. Βλέπω πολλά παιδάκια έτσι που επιλέγουν λαμπάδες με κάποιο παιχνίδι και δίπλα είναι ένα σκέτο κεράκι και δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου όμως. Θέλω έτσι να έχει το κάτι της πάνω. Και αυτή εδώ το έχει και με το παραπάνω. Δείτε εδώ. Λοιπόν, τι άλλο να σας δείξω. Ο βασιλιάς της ζούγκλας. Δείτε τι όμορφη που είναι. Έχουμε εδώ πέρα η κυρία Κουκουβάγια. Με μια κουκουβάγια πάρα πολύ ωραία και αυτά μετά γίνονται μαγνητάκια, δηλαδή δεν πετιέται. Είναι είτε μαγνητάκι, θα βρείτε είτε μπρελόκ, είτε σκουλαρίκια, είτε κάποια σημειωματάρια, είτε πιο διαδραστικά βιβλία, θα σας τα δείξω πιο μετά. Κοχυλένια η γοργόνα, δείτε πόσο όμορφη, πάρα πολύ όμορφη, μαγνητάκι και αυτό το οποίο μπορείτε να το στολίσετε στο δωμάτιο του παιδιού. Δείτε άλλη μια πάρα πολύ ωραία λαμπάδα με μπρελόκ πάντα. Πάρα πολύ ωραία και αυτή και ωραίο χρώμα. Αυτή είναι πολύ ωραία να την κάνετε δώρο σε μια φίλη σας. Θα μου άρεσε εμένα πάρα πολύ να μου φέρανε έτσι δώρο μια λαμπάδα. Δεν χρειάζεται να έχετε βαφτιστήρια να πάρετε λαμπάδα. Όπως εμείς θα πάμε στη γιατρό, ας πούμε, μπορείτε και εσείς να κάνετε κάτι τέτοιο. Και θα βρείτε σε όλες τις τιμές λαμπάδες. Δηλαδή πέρα από την έκπτωση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, θα βρείτε πραγματικά σε όλες τις τιμές. Δείτε εδώ άλλη μια πάρα πολύ ωραία που θα δώσω στις αδερφές μου. Και γράφει τον μπρελόκ πάνω. Η αδερφή μου έχει την καλύτερη αδερφή του κόσμου. Αυτές θα τους δώσω δώρο φέτος για να πάνε στην εκκλησία, πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Αν έχετε φίλοι ή βαφτιστήρι με ginger χρώμα στα μαλλιά, αυτή είναι η πιο ιδανική, δείτε σχεδιάρα, τέλεια σχεδιάρα, μοναδικά πράγματα, αυτό μου αρέσει στη Life Likes, ότι είναι όλα μοναδικά. Και δείτε εδώ πέρα το μπρελοκάκι με το κοχυλάκι, μία που μου άρεσε πάρα πολύ, είναι της Ποκαχόντα. Και δείτε το κρεμαστό, τι ωραίο που είναι και μετά μπορείτε με μια κορδελίτσα να το κρεμάσετε στο κρεβάτι σας. Γιατί είναι ονειροπαγίδα.
και να παγιδεύονται τα όνειρά σας και να βλέπετε μόνο τα πιο όμορφα όνειρα. Λοιπόν, άλλη μια πολύ ωραία λαμπάδα που έστειλαν για τον Αλέξανδρο είναι αυτή εδώ πέρα, όπου γράφει και Αλέξανδρος, έχει τη λαμπαδούλα και έχει αυτό εδώ πέρα το διαδραστικό βιβλίο, το οποίο έχει εσωτερικά για να χρωματίσει σελίδες, για να ενώσει πράγματα. Καθίστε να δείτε πού κάτω, κάπου το είδα, ένωσε τις γραμμές έλεγε. Πού το, θα το βρω τώρα να σας το δείξω μισό λεπτάκι, γιατί δεν είναι μόνο για να χρωματίσεις, έχει και άλλα πράγματα, δείτε εδώ. Βρες τα ίδια. Τι άλλο, πού τα, μισό λεπτάκι, εδώ πέρα, ένωσε τις γραμμές. Κοιτάξτε, πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Άλλη μια λαμπάδα που έστειλαν για εμένα είναι αυτή εδώ, με το μπρελοκάκι της, πάρα πολύ ωραία και μοσχομυριστή, και εγγράφει εδώ πέρα Μαρινέλ, κάτι το οποίο και εσείς μπορείτε να κάνετε από ό,τι έχω καταλάβει σε όλες τις λαμπάδες. Μπορείτε να ζητήσετε να είναι προσωποποιημένες με το όνομα του παιδιού, είτε χαραγμένο, είτε έτσι ξύλινο όπως είναι αυτή εδώ πέρα που γράφει καλό Πάσχα μπαμπά, είτε με αυτό εδώ τον τρόπο, είτε τώρα που θα σας δείξω πιο κάτω. Αλλά δείτε το σημειωματάριο, τι ωραίο που είναι. Είναι έτσι ιδιαίτερο και ωραίο. Άλλη μία λαμπαδούλα σε τέλεια συσκευασία με θέμα ταξίδι, όπου γράφει εδώ πέρα Αλέξανδρος, αυτό που σας έλεγα τώρα. Πολύ ωραίο, και όταν αφαιρεθεί η λαμπάδα μπορείτε να κρατήσετε το αεροπλάνο και να το χρωματίσετε. Έχει λαμπάδα παππούς αγαπώ και καλό Πάσχα μπαμπά, αυτή που σας έδειξα πριν. Πάρα πολύ ωραίες λαμπάδες, πάρα πολύ ωραίες ιδέες τους, πραγματικά με τρελαίνουν ιδέες που έχουν στη Life Likes, το γνωρίζετε. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάθε χρόνο σας δείχνω έτσι λαμπάδες από Life Likes και καταφέρνω να έχω και κωδικό έκπτωσης για να σας δίνω, γιατί γνωρίζω, έχω δύο βαφτιστήρια και γνωρίζω πόσο πολλά είναι τα έξοδα αυτές τις ημέρες. Τσουρέκι, αυγό, λαμπάδα, παιχνίδι ή παπούτσι ή ρούχο, ανάλογα τι θα επιλέξει ο καθένας. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Οπότε κάθε χρόνο κάνω ό,τι μπορώ για να σας δίνω εκπτωτικό κωδικό. Και γενικότερα είναι και μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για δωράκια. Αν κάποιος έχει γιορτή, γενέθλια, να κάνετε κάτι τέτοιο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και αφού μιλήσαμε για τις λαμπαδούλες, πάμε λίγο να σας πω, επειδή σας είχα πει ότι στο προηγούμενο βίντεο περνάμε έτσι μια περίοδο στρες και σας είχα πει ότι θα σας μιλήσω. Για όσες δεν με ακολουθείτε στο Instagram, ο Αλέξανδρος πριν λίγο διάστημα, πριν μια εβδομάδα για την ακρίβεια, έκανε ένα χειρουργείο. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά, είναι όλα τέλεια. Και γενικότερα έχουμε και μια πάρα πολύ καλή γιατρό, η οποία έχει αναλάβει τον Αλέξανδρο και είναι εξαιρετική η γιατρούλα μας, όπως τη λέει ο Αλέξ. Γι' αυτό θα του πάω και θα της πάω αυτή τη λαμπάδα. Γιατί πραγματικά την αγαπάμε πάρα πολύ και όλος ο τρόπος που έγινε όλη η διαδικασία τόσο όμορφα και τόσο αβίαστα για όλους μας, πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Ο Αλέξανδρος ούτε καν κατάλαβε ότι λείψαμε από το πλάι του, ούτε καν το κατάλαβε, και αυτό είναι που μου δίνει πιο πολύ χαρά. Και όταν σας ανέβασα το post στο Instagram, μου στείλατε πάρα πολλά κορίτσια χειρουργία τα οποία έχουν κάνει τα παιδιά σας. Πέτυχα συγκεκριμένα και μία κοπέλα την ώρα που ανέβασα εγώ το post, ήταν στην αναμονή για το χειρουργείο του παιδιού της. Περίμενε δηλαδή να τελειώσει το χειρουργείο του παιδιού της. Και ήταν πολύ συγκινητικό. Συγκινήθηκα πραγματικά πάρα πολύ. Και διάβασα τόσο πολλά πράγματα και με έπιασε τόσο πολύ το παράπονο που πρέπει τα παιδάκια να περνάνε τέτοιες διαδικασίες, που με πράγματα τα οποία συζητήσατε μαζί μου και μοιραστήκατε μαζί μου, ένιωσα ότι δεν έχω το δικαίωμα. Καταλαβαίνετε πως το λέω έτσι, δεν το λέω με άσχημο τρόπο. Νιώθω πως δεν έχω το δικαίωμα να στεναχωριέμαι όταν εσείς περάσατε κάτι τόσο σημαντικό. Κάθε χειρουργείο είναι σημαντικό, αλλά το κάθε χειρουργείο είναι και διαφορετικό. Άλλο να μπεις για μια ώρα, άλλο να μπεις να κάνεις ένα χειρουργείο πάρα πολύ βαρύ. Είναι πολύ διαφορετικό και ανάλογα το σημείο που γίνεται γενικότερα, και πραγματικά το ένιωσα ότι δεν έχω το δικαίωμα να έχω το άγχος και να στεναχωριέμαι με όλα αυτά που διάβασα. Σας εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι σε όλα αυτά τα κορίτσια που περιμένουν χειρουργείο για τα παιδιά τους όλα με το καλό. Τα κορίτσια που κάνανε το χειρουργείο κοντά με εμάς, τα παιδιά τους εύχομαι καλή ανάρρωση και όλα να πάνε κατευχήν και όλα να είναι τέλεια και το Πάσχα να είναι για όλους τέλειο και ανέμελο, αυτό θέλω. Ανέμελο Πάσχα, αυτό ήθελα να σας πω, γι' αυτό το λόγο ήμουν στρεσαρισμένη στα προηγούμενα έτσι βίντεο και σας το είχα πει αρκετά έντονα. Αλλά όλα καλά, μπαίνουμε σε μια σειρά και ελπίζω να ηρεμήσουμε. Ξέρετε, μου στείλατε πάρα πολλές μήνυμα και μου είπατε ότι αμάν βρε κορίτσι μου πάλι, αμάν βρε κορίτσι μου, πραγματικά παιδιά. Ακούτε και το πυράνχας από πίσω, το οποίο ξέρετε δεν πρέπει να μπει μέσα στο δωμάτιο τώρα και κάθεται στην πόρτα.
Λοιπόν, και πέρα από αυτό ήθελα να, σας συζητήσω λίγο για το ταξίδι μου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μου έχει αλλάξει πραγματικά τη διάθεση, έτσι έγινε και την προηγούμενη φορά. Τη μία φορά είχα πάει μόνο για τη δουλειά που ήθελα να πάω, την άλλη φορά είχα πάει και για την Δέσποινα και κάναμε έτσι το πρώτο μας ραντεβού. Και τώρα κάναμε και το δεύτερο ραντεβού και θα πάμε να κάνω και το τρίτο ραντεβού, το οποίο θα είναι λογικά και η αλλαγή, γιατί έχετε παρατηρήσει πάρα πολλές ότι αντί να ξανθαίνω σκουραίνω. Την γνωρίζατε πάρα πολλές τη Δέσποινα λόγω του ότι κάνει τα μαλλιά της Lydia Millen και βλέπω ότι έχετε πάρα πολλές αγάπη με τη Lydia Millen, όπως και εγώ είναι αγαπημένη μου Instagrammer και μέσω εκείνης τη γνώρισα πριν περίπου 7-8 χρόνια και... πραγματικά ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω την τεχνική της. Έχει έτσι μια πάρα πολύ ωραία τεχνική. Ακόμα και στην μπούκλα κάνει έτσι μια πολύ διαφορετική. Τώρα αυτή δεν είναι ακριβώς της Δέσποινας, γιατί το βράδυ έπεσα έτσι και λίγο τα τσαλαπάτησα και τα μισά ήταν μπούκλες, τα μισά δεν ήταν. Οπότε λίγο κι εγώ τα πάτησα. Και το λέω αυτό απλά για να ξέρετε ότι είναι από το δικό μου το χέρι αυτές οι μπούκλες. Δεν είναι οι χθεσινές. Θα το είδατε. Ήταν πάρα πολύ ωραίες έτσι και διαφορετικές και ιδιαίτερες. Ακόμα και το χτενισμά της. Αυτά θα σας κρατάω ενήμερες, γιατί με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές για το που βρίσκεται η Δέσποινα και τα λοιπά. Η Δέσποινα για την ώρα είναι στο Λονδίνο. Εγώ με πάρα πολύ κόπο κατάφερα και τη βρήκα, γιατί δεν αναλαμβάνει ακόμα στην Ελλάδα και έχω αυτή τη χαρά. Πέρα το ότι έχει ανανεωθεί το μαλλί μου έτσι και μου αρέσει, μου έχει ανέβει η διάθεση. Το ξέρετε όταν πάτε κομμωτήριο για να βάψετε τα ειδικά τα μαλλιά σας, ανεβαίνει πάρα πολύ η διάθεση. Γιατί θεωρώ αυτό που έκανα έτσι σαν μια μικρή τρέλα και πράγματα τα οποία εγώ δεν είχα κάνει μικρότερη, τα κάνω τώρα. Γιατί εγώ, ας πούμε, πέρα από την πενταήμερη που είχα πάει και τη μοναδική τρέλα που είχα κάνει που ήταν να μπω στο τρένο, και είχα κάνει κοπάνα μια φορά από το Λύκειο. Μια φορά κοπάνα. Και είχα πάρει το τρένο από το Μαρούσι και είχα πάει Πειραιά και από Πειραιά Μαρούσι. Και αυτή ήταν η μοναδική τρέλα που θυμάμαι από παιδί. Και νιώθω έτσι τώρα, πώς είχα εκείνη τη χαρά εκείνη την ημέρα που με τις φίλες μου κάναμε αυτό. Έτσι νιώθω και τώρα. Βέβαια δεν είχα καμιά φίλη μαζί. Θα ήθελα να έχω έτσι και μια φίλη μαζί στο ταξίδι, αλλά okay. Και μόνη σου είναι ωραίο να ταξιδεύεις. Πάρα πολύ ωραίο. Την επόμενη φορά, αν θα προλάβω, θα πάω να δω και ταινία. Γιατί ήθελα έτσι να το ζήσω, να μπω μόνη μου στην αίθουσα, στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι πανέμορφη, όσο προλαβαίνω να δω που κατεβαίνω λίγο στο κέντρο. Γιατί κατεβαίνω πραγματικά για συγκεκριμένη οδό, συγκεκριμένο κτίριο. Μπαίνω, κάνω τη δουλειά μου, φεύγω. Και δεν προλαβαίνω να δω πάρα πολλά. Θέλω πάρα πολύ κάποια στιγμή να καταφέρω να δω τη Θεσσαλονίκη από κοντά. Είναι πανέμορφη πόλη. Και αυτά. Νομίζω δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Θα σας ξαναδώ πάλι σύντομα στο επόμενο βιντεάκι και θέλω να πιστεύω ότι όλα θα είναι καλά και θα μπορέσω να σας κάνω και βλογκοστή. Το θέλω πάρα πολύ να μπορέσω να σας κάνω βλογκοστή. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Yeah.